Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ στο Ηράκλειο, στην προπόνηση του Ηρακλείου. Στην τελευταία προπόνηση πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μαζί μας τώρα ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο επιθετικός Κώστας Γκούγκας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Υγεία να έχουμε. Αύριο ξεκινάει ο Γολγοθάς μας. Από εκεί και πέρα, σοβαρότητα. Και ο όμιλος βέβαια είναι δύσκολος, αλλά πιστεύω με σοβαρότητα θα καταφέρουμε το στόχο μας. Κώστα, του Ηράκλειου κληρώθηκε στον πρώτο ονόμιλο ο πιο δύσκολος από τους τρεις. Έχει ομάδες όπως ο Άταλος, η Νέα Ιωνία, η Διάνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε μόνο σε αυτές τις ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι ολόκληρος Γολγοθάς, οπότε σε κάθε Σαββατοκύριακο πρέπει να είμαστε σοβαροί εμείς, ώστε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χρονιά. Εσύ θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί, Κώστα? Εντάξει, υπάρχουν ιστορικές ομάδες, υπάρχουν νεοφώτιστες ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί αρκετά. Πιστεύω ότι υπάρχουν γενικά 3-4 ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις ξανά στο Ηράκλειο? Ήσουν παλαιότερα, πέρσι ήσουν στην Ηλιούπολη. Εντάξει, μετά από μια συζήτηση με τη διοίκηση, και φυσικά είναι η γειτονιά μου εδώ, μένω στο Ηράκλειο, ήταν χαρά μου να ξανασυνεργαστώ με το Ηράκλειο, οπότε δεν το σκέφτηκα και πολύ, δώσαμε τα χέρια. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν την πρεμιέρα. Δυστυχώς εγώ είχα μια ατυχία με τον ώμο μου. Δεν τα καταφέρω να παίξω την πρεμιέρα. Πιστεύω να επανέλθω μέσα σε 2-3 εβδομάδες και να καταφέρω να ενσωματωθώ με την ομάδα. Τι να περιμένουμε, Κώστα? Πολλά γκολ από εσένα στο καινούριο πρωτάθλημα? Υγεία μόνο, και άμα υπάρχει σοβαρότητα θα υπάρξουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Ποιο γκολ ακόμα θυμάσαι και το έχεις πανηγυρίσει έντονα? Δεν στέκομαι στα γκολ. Ένα γκολ που έχεις πετύχει, Κώστα? Στο Ηράκλειο εδώ θυμάμαι ένα γκολ με τους Άγιους Ανάργυρους που το είχαμε πανηγυρίσει σαν μια γροθιά και κερκίδα και ολόκληρη ομάδα. Αυτό. Ποιο παραγωγική σου σεζόν, Κώστα, μέχρι τώρα? Είναι όλες στα ίδια επίπεδα. Δεν νομίζω ότι διαφέρει κάποια και έχει μεγάλη κλίμακα από τις άλλες. Η σεζόν που έκανε στην Ηλιούπολη? Η σεζόν που έκανε στην ομάδα τι να πω, ναι, συνδυάστηκε και με άνοδο, ότι καλύτερο, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα, όλα καλά. Ωραία. Κώστα, τι να περιμένουμε από το Ηράκλειο στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Σίγουρα μια σοβαρότητα που τσαρμόζει. Από εκεί και πέρα, το Ηράκλειο ξέρουμε ποιο είναι, μια ιστορική ομάδα. Θέλει να κατακτήσει κάποιους στόχους. Από εκεί και πέρα πιστεύω θα πρωταγωνιστήσει. Εγώ να σε ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία και αρκετά γκολ.